Θα καλησπέρισουμε τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαβάζοντας τις τοποθετήσεις του σήμερα, είδα δρυμία κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης όσον αφορά στην απορρόφηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Καλησπέρα, κύριε Παπαδημούλη, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Καλησπέρα σας, κύριε Θεοδόση. Λοιπόν, δρυμία κριτική είδα ασκήσατε στην κυβέρνηση σχετικά με την απορρόφηση των κονδυλίων από την Ευρώπη για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων φωτιάς, πυρκαγιάς και πλημμυρών. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, μία μέρα πριν έρθει ο κ. Μητσοτάκης εδώ στο Στρασβούργο, ζήτησα με επίγουσα ερώτησή μου από την Κομισιόν τη μέγιστη δυνατή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Τα 2,2 δις που εξήγηλε η κυρία Φόντερ Λάιεν δεν είναι νέο, φρέσκο, κοινοτικό χρήμα, κύριε Θεοδόση. Μάλιστα. Είναι κονδύλια που ανήκουν στην Ελλάδα, τις έχουν δοθεί για να καλύψει άλλες ανάγκες από γεωργικά προγράμματα, από το Ταμείο Συνοχής, δεν έχουν μέχρι τώρα αξιοποιηθεί και θα διατεθούν για την ανακούφιση των πληγέντων από τη Θεομηνία και τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές. Άρα δεν είναι καινούριο πρόσθετο κοινοτικό χρήμα. Είναι όμως ευπρόσδεκτο. Και φυσικά ήταν και αν στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση πρέπει να αγωνίζεται έτσι ώστε η Ευρώπη να δείχνει αλληλεγγύη όχι μόνο με λόγια αλλά με έργα. Που σημαίνει θα αγωνιστούμε και για πρόσθετα κοινοτικά χρήματα. Μάλιστα. Πάντως κύριε Παπαδημούλη... Να αλλάξουν τσέπη τα δικά μας χρήματα. Ναι, μιλάμε για μια θεομηνία έτσι... Που από ό,τι λένε οι επιστήμονες δεν είχε προηγούμενο. Όποια αντιπλημμυρικά έργα και να είχαν γίνει, θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει ή να είχαν μειώσει έστω τις συνέπειες αυτής της καταστροφής. Βεβαίως, κύριε Θεοδόση, αλλά πριν πάμε σε αυτό, να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημά σας. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι, εκτός από τα κονδύλια που ζητάμε από εδώ και πέρα για να κάνουμε κάτι, να δούμε τι έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα. Με τα κονδύλια που τις έχουν δοθεί τα κοινοτικά όλα αυτά τα χρόνια. Έδωσα λοιπόν στοιχεία επίσημα της κυβέρνησης στη δημοσιότητα που δείχνουν ότι από τα πάνω από 30 δις ευρώ που παίρνει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης για αντιπλημμυρικά έργα έχει μέχρι τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απορρόφηση 0. Από το 2020 είναι αυτά τα χρήματα από ό,τι γνωρίζω, έτσι. Τα χρήματα αυτά εγκρίθηκαν το 2020 και μέχρι τον Ιούνιο του 2023, μέχρι χθες δηλαδή, η απορρόφηση της κυβέρνησης της δεξιάς για αντιπλημμυρικά έργα στην Ελλάδα ήταν ένα ολοστρόγγυλο 0. Για πολιτική προστασία και πρόληψη η απορρόφηση ήταν 0,52%. Μισό της εκατό. Και για δάσο προστασία 2,5%. Στο σύνολο του Ταμείου Ανάκαμψης, από τα 31 περίπου δις, μόνο το 2% έχει δώσει στα χαρτιά και στα σχέδια η Νέα Δημοκρατία για πολιτική προστασία, δάσο προστασία, αντιπλημμυρική προστασία. Αλλά και αυτό το μικρό 2% που είναι ελάχιστο σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, ούτε αυτό δεν νοιάστηκε να το μετατρέψει σε έργα και να απορροφήσει τα κοινοτικά κονδύλια. Και επίσης, για τη Θεσσαλία που έχει πληγεί περισσότερο από όλους από τις πλημμύρες, το 2020 πήγε εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη θεομηνία του Ιαννού, έταξε λαγούς με πετραχίλια, μοίρασε στα λόγια εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μαζί με τον εκλεκτό του, τον κύριο Αγοραστό, τον Περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κυβερνά τη Θεσσαλία επί 12 χρόνια, και το αποτέλεσμα ήταν το ολοστρόγγυλο 0. Επομένως, είναι ακραίο το φαινόμενο, σωστά το επισημάνατε, αλλά είναι ακραία και η αποτυχία του δίθεν επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο μοίρασε λεφτά, ειδικά για τη Θεσσαλία έδωσε πάρα πολλές δουλειές με απευθείας ανάθεση στη γνωστή μεγάλη τεχνική εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα, και αυτά τα έργα είτε δεν έχουν γίνει και έχουν αναβληθεί 3 χρόνια μετά τον Ιαννό, είτε αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά
χάρτινα και σκάρτα, καθώς η πλημμύρα οδήγησε και στην κατάρρευση αρκετών από αυτά τα έργα. Τι έγινε? 3 εκατομμύρια ευρώ από αυτά που δόθηκαν στον κύριο Αγοραστό από τον κύριο Μητσοτάκη, στον κομματικό του φίλο δηλαδή, που τον υποστηρίζει και πάλι για την περιφέρεια της Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός τα αξιοποίησε για επικοινωνιακές δράσεις, όχι δηλαδή για αντιπλημμυρικά έργα, αλλά για προπαγάνδα υπέρ του εαυτού του. Αυτή η Ελλάδα είναι που πνίγεται και βουλιάζει και καίγεται και χρειάζεται σχέδιο και να πιάνουν τόπο τα λεφτά. Επομένως και αυτά που έχουμε και αυτά που θα πάρουμε δεν πρέπει να πηγαίνουν με απευθείας αναθέσεις στις τσέπες συμμετέρων, αλλά να είναι υπέρ της κοινωνίας και της δημιουργίας υποδομών. Και ειδικά για τη Θεσσαλία, εγώ θα έλεγα και για όλη την Ελλάδα, χρειάζεται ένα επίγον σχέδιο για να έχουμε αντιπλημμυρική θωράκιση, πολιτική προστασία, δασοπροστασία. Δεν είναι δυνατόν τα 30 δις του Ταμείου Ανάκαμψης να πηγαίνουν μόνο σε μερικές λίγες μεγάλες επιχειρήσεις φίλων της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη, να μην πηγαίνει τίποτα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελάχιστα για την κοινωνική στέγη και μηδενικά ποσά, με μηδενική απορρόφηση για δασοπροστασία, πολιτική προστασία και αντιπλημμυρικά έργα. Και φαινόμενα τέτοια μπορεί να συναντήσουμε και στο μέλλον. Θα μας τα πούνε σε λίγο και οι επιστήμονες σε ρεπορτάζ που έχουμε. Πολλές περιοχές είναι επικίνδυνες επίσης για τέτοια φαινόμενα να έχουν ίδια κατάληξη δυστυχώς. Θα πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή αυτό το κράτος, δεν ξέρω, διαχρονικά οι κυβερνώντες έτσι, θα πρέπει να φροντίσουν και η τοπική αυτοδιοίκηση λίγο να δοθούν κάποια χρήματα τουλάχιστον για την προστασία. Κύριε Θεοδόση, οι διαχρονικές ευθύνες είναι μια εύκολη διαφυγή από την οξύτητα του προβλήματος και από την παταγώδη αποτυχία. Το φταίμε όλοι, οδηγεί στο δε φταίει κανείς. Και γι' αυτό επιμένω ότι εδώ και με τις πυρκαγιές και με τις πλημμύρες και με την στοιχειώδη αδυναμία και αποτυχία του συντονισμού της πολιτικής προστασίας με το στρατό, όλο αυτό που ζει η Ελλάδα αυτό το διάστημα είναι μια παταγώδης αποτυχία του επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι παρατηρητής, είναι ο επικεφαλής αυτής της αποτυχημένης ορχήστρας. Και να πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Η Ελλάδα έχει την μεγαλύτερη κυβέρνηση όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία έχουν 15-20 υπουργούς. Η Ελλάδα έχει 63. Τι κάνουν όλοι αυτοί? Μάλιστα. Παίζουν τις μουσικές καρέκλες με τον κύριο Μητσοτάκη λοιπόν να κρατάει το ρυθμό της ορχήστρας. Κύριε Παπαδημούλη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Γνωρίζω ότι έχετε και μια υποχρέωση τώρα και πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλά.